Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν εκπροσωπώ 15 μπλόκα. Ποιους εκπροσωπείτε? Είμαι εκπρόσωπος Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών, Κτηνοτρόφων, Αλλιαίων Ελλάδων, συν 60 μπλόκα. 60 μπλόκα. Της Ελλάδας. Θα συναντηθείτε με τον κύριο Τσίπρα? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση σήμερα. Εγώ απλά μεταφέρω ένα έγγραφο με τα αιτήματα, με προτάσεις του αγροτικού κόσμου, κοστολογημένες προτάσεις και μέσα στα πλαίσια της λογικής των προτάσεων των δικών μας και εφόσον αποδέχεται η κυβέρνηση τις προτάσεις μας, μόνο τότε θα κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Είναι η απάντηση στην κυβέρνηση σε αυτό που λέει δημοσίως όλες αυτές τις μέρες, ότι δεν αποδεχόμαστε διάλογο. Έχετε επικοινωνήσει με κάποιον από το Μέγαρο Μαξίμου και σας έχει πει να του πάτε το χαρτί? Δεν έχουμε τη δικαιοδοσία να μιλήσουμε με κανέναν. Εμείς απλά καταθέτουμε ένα έγγραφο, παίρνουμε ένα πρωτόκολλο και αποχωρούμε. Το έγγραφο πού θα το καταθέσετε? Στον διευθυντή του Μεγάρου Μαξίμου. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Στο οποίο ανάμεσα στα άλλα ζητάτε, είστε στην ίδια γραμμή ότι ζητάτε να αποσυρθεί αυτό που υπάρχει για να ξεκινήσει ο διάλογος ή όχι? Λέμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, με τη μόνη διαφορά ότι εμείς καταθέτουμε προτάσεις. Καταθέτουμε προτάσεις οι οποίες είναι κοστολογημένες. Είναι σοβαρές προτάσεις και θέλουμε ο διάλογος να ξεκινήσει μέσα από τη διαδικασία και εφόσον αποδεχτούν τις προτάσεις. Από μηδενική βάση, έχει σημασία που σας ρωτάω αυτό? Φυσικά και είναι από μηδενική βάση, όταν οι προτάσεις δεν έχουν καμία σχέση με το σχέδιο Κατρούγκαλο. Φυσικά και είναι από μηδενική βάση. Μάλιστα. Δεν έτσι είναι... όπως το λέτε, ναι. οι άλλοι δεν έχουν καταθέσει προτάσεις. Οι υπόλοιποι που δεν ανήκουν σε αυτά τα 60 μπλόκα. Αυτό λέτε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν προτάσεις κατατεθειμένες στην κυβέρνηση. Είμαστε οι πρώτοι που καταθέτουμε τις προτάσεις. Οι οποίες προτάσεις μας είναι ίδιες με όλες των υπόλοιπων αγροτών που διαδηλώνουν την Ελλάδα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι απλά η επίσημη κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης. Μάλιστα. Ανάμεσα σε αυτά που ζητάτε, τι είναι? Έχουμε εχμή του δόρατος, φυσικά, όπως όλοι οι αγρότες. Φορολογικό, ασφαλιστικό και κόστος παραγωγής. Μάλιστα. Είναι τρία ζητήματα που έχουν σχέση με την πρωτογενή παραγωγή και ανάπτυξη του διατροφικού τομέα της χώρας μας και φυσικά είναι προς την κατεύθυνση της σωτηρίας της πατρίδας μας από ό,τι δυνά. Και συνάντηση, κύριε Δημογιάννη, και συνάντηση θα γίνει, αν καταλαβαίνω καλά, αν και εφόσον γίνει αποδεκτό το κείμενο που καταθέσατε. Εννοείται ότι συνάντηση θα γίνει επί του πλαισίου που εμείς τοποθετούμε. Αλλιώς αποσυρθεί το Κατρούγκαλο. Δεν σ' άκουσα, κύριε. Αλλιώς συνεχίζεται στα μπλόκα. Φυσικά και μάλιστα υπάρχει και η πρόταση τα τρακτέρ ανά την Ελλάδα να στρέψουν τις ρόδες τους προς την Αθήνα. Αυτή θα είναι η επόμενη πρόταση που θα συζητηθεί στα μπλόκα στις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας ακούσουμε. Ο κύριος Δημογιάννης, εκπρόσωπος 60 μπλόκων, ο οποίος